Κύριε Κουρμούλη, παρακαλώ. Νομίζω ότι δεν πέφτει κανένας από τα σύννεφα με τις τελευταίες εξελίξεις και το λέμε αυτό γιατί πραγματικά αυτό που επιβεβαιώνεται είναι η σύψη αυτού του συστήματος όπου τα επιχειρηματικά συμφέροντα και η διαπλοκή τους με τα κόμματά τους είναι μια σχέση η οποία αποτελεί τον κανόνα και όχι την εξαίρεση. Κατά τη γνώμη μας αυτό αποδεικνύεται και από τις τελευταίες εξελίξεις. Επίσης, κάτι που πέρασε ασχολίαστο και στην προηγούμενη φάση των αποκαλύψεων στο διάλογο του κυρίου Παπά με τον Μιονή, ήταν ότι μέσα από μια συνάντηση στην Κύπρο πέρασε όλη η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας. Περάσανε συζητήσεις για τις διακρατικές σχέσεις. Ο άλλος του λέγε «φτιάξε με πρόξενο». Για τον Μπίμπι. Έλεγε ότι έτσι κάνουμε δουλειές με τον Μπίμπι κτλ. Το λέω ότι αυτό δεν το σχολίασε ούτε η Νέα Δημοκρατία. Που σημαίνει δηλαδή ότι εμείς καλούμε και τον κόσμο να προβληματιστεί πώς αυτό το σύστημα, τα κόμματα τα οποία κυβερνάνε, είτε τα κόμματα που είναι στην αντιπολίτευση, μέσα από ποια κανάλια περνάει η διαμόρφωση των εξωτερικών σχέσεων, των σχέσεων με άλλες χώρες, μέσα κύριε από ποια Κουρμούλη, κανάλια, για να θέλετε, για να τελειώσω, κύριο, για να τελειώσω, παρακαλώ, για να τελειώσω. Μέσα από ποια κανάλια περνάει αυτή η περίφημη ανάπτυξη, επένδυση κτλ. Του λέγε θα μπορούσαμε να απογειώσουμε τις επενδύσεις εμείς με τη συνεργασία μας κτλ. Λέμε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι στοιχεία για προβληματισμό. Και ας σας πω ένα, για να βλογήσουμε λίγο και τα γένια μας, αν θέλετε. Στο ριζοσπάσιο του Σαββατοκύριακου έχουμε ένα πολύ αποκαλυπτικό δημοσίευμα για το πώς λειτουργούν οι ομάδες πίεσης συμφερόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε, στο Ευρωκοινοβούλιο, είναι θεσμοθετημένη εντός εισαγωγικών η διαπλοκή. Δηλαδή, μεγάλες εταιρείες λόμπι, οι οποίες αυτή τη στιγμή αριθμούν 12.000 στο Μητρό Διαφάνειας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μισθοδοτούν στις Βρυξέλλες 30.000 υπαλλήλους, κάνουν ακριβώς αυτή τη δουλειά. Συναντήσεις με ευρωομάδες, ευρωβουλευτές όλων των κομμάτων και προωθούν τροπολογίες οι οποίες εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους έναντι των ανταγωνιστών τους. Άρα λοιπόν, μην κρυβόμαστε. Εδώ μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο είναι από μόνο του βουτυγμένο στη διαπλοκή και στην αδιαφάνεια. Και μην μας πιάνει έκπληξη όταν ξαφνικά ανοίγει κάποια στιγμή το καπάκι του υπονόμου και απλά βγαίνει η οσμή όλης αυτής της απειλής που υπάρχει. Αυτό το απευθύνεται ίσα προς όλες τις παρατάξεις. Τι εννοείται, ο παρατάξεις, κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, Ευρωομάδα έχει στην Ευρωβουλή. Έχετε κάνει μια γενίκευση. Τι είναι από όλα αυτά που είπα, αφορά δηλαδή, τι μπορεί Νέα να μην Δημοκρατία ισχύει, και το ΣΥΡΙΖΑ στο ίδιο βαθμό και μέγεθος. Ισχύει για όλα τα κόμματα τα οποία έχουν ως σκοπό είτε από την πλευρά της κυβέρνησης είτε από την πλευρά. Όχι τίποτα, έχω μια απορία βάση. Να εξυπηρετήσουν επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτή είναι η λειτουργία του συστήματος. Να υπάρχει μια δικαιοσύνη για κάποιον που κυβέρνησε. Ορίστε κύριε Κουρμούλη. Για να σας δώσω έτσι λίγο ένα μέγεθος της υποκρισίας που υπάρχει ανάμεσα και στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία γύρω από τα ζητήματα της διαφάνειας, θα σας πω ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα, επειδή δεν είναι αδιάφορο με όλες αυτές τις εξελίξεις γύρω από τα σκάνδαλα και τοποθετούμαστε πάντοτε με καθαρότητα, το Κομμουνιστικό Κόμμα με αφορμή και προηγούμενα σκάνδαλα είχε καταθέσει μία πρόταση νόμου, στην οποία ζητούσαμε, για παράδειγμα, να ονομαστικοποιηθούν όλες οι συμμετοχές των offshore. Θεωρούσαμε και θεωρούμε ότι είναι ένας τρόπος να φύγει από τη μέση ένα πέπλο, ας το πούμε έτσι, το οποίο, αν θέλετε, ευνοεί, δεν καταπολεμά, αλλά ως ένα βαθμό ευνοεί όλες αυτές τις σχέσεις αδιαφάνειας ανάμεσα σε επιχειρηματίες, κόμματα κτλ. Είναι μια πρόταση νόμου που η τύχη της αγνοείται. Και σε σχέση, μην τον κόβετε, δεν και σε σχέση με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και σε σχέση με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που ανησυχεί ο κύριος Γιαννούλης, αν είναι τα ίδια πράγματα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, πριν από μερικές μέρες, σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με αφορμή όλη αυτή τη φασαρία που είναι γύρω από τη διαφημιστική πίτα κτλ., καταθέσαμε μια τροπολογία σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο ζητούσαμε δύο πράγματα. Το ένα είναι όλα τα μέσα υποχρεωτικά να παίζουν δωρεάν κράτικες διαφημίσεις που αφορούν τα ζητήματα δημόσιας υγείας, βλέπε κορονοϊός. Υπάρχει νόμος γι' αυτό, κύριε Και ένα δεύτερο, να θεσπιστούν αυστηροί όροι σε ό,τι αφορά την κρατική διαφήμιση, οτιδήποτε εποπτεύεται από το κράτος. Λοιπόν, ας απαντήσουν και οι δύο. Καλημέρα σας, κύριε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απορρίφθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπήρξε κουβέντα.